Τέρμα το Ντουμπάι και εξωτικές παραλίες. Τώρα με την κρίση, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, οι επώνυμοι πήραν το καραβάκι της πρώτης γραμμής. Μετά τον Μπακού, η Ελευθερία Ελευθερίου πήγε Μύκονο. Το κορίτσι μας χρειαζόταν ξεκούραση μετά τη Eurovision και αποφάσισε να περάσει μία βόλτα από την Ψαρού για να κάνει τα μπανάκια της. Το πικίνι της Ελευθερίας έκανε θράψη στην παραλία, όχι που θα περνούσε απαρατήρητη με τέτοια κορμή. Και αφού έκανε τη θεραπεία της με τις ώρες, το βράδυ πήγε την καθιερωμένη βόλτα της στα σοκάκια της Μυκόνου, παρέα με ένα φίλο της. Κάπου εκεί σε σοκάκι ήταν κρυμμένοι ο Λίας Ψινάκης, ο Αντώνης Ρέμος και η Ναταλή Θάνου, που φέτος και εκείνοι άφησαν το Ντουμπάι και έπιασαν καλό λιβάδι. Στη Χαλκιδική τώρα ο Γιάννης Λάτσιος έβγαζε φωτογραφίες στο Λεβασίλεμα. Μετά το τέλος στο Ράδιο Αρβίλ, Αντώνης Κανάκης και Γιάννης Λάτσιος έκαναν τα πρώτα τους μπάνια στο Χανιό της Χαλκιδικής. Η παρέα του Τακατούκα είχε όμως απουσίες, καθώς άφησαν τον Γρηγόρη Αναιοτόγλου μόνο και έρημο στην Αθήνα. Πουρνό-πουρνό με την Αυγούλα ήταν στο πόδι του κυσενομικού για να πάει στη Σύφνη. Ξύπνια από τις 5 το πρωί. Αξίζει όμως. Μόνη με τον Χρήστο Χολίδη, σημασία έχει ότι άξιζε τον κόπο.